έτσι αυτή την ώρα. Σας λέγαμε και νωρίτερα, από νωρίς το πρωί δηλαδή, είχαν κλείσει και η Βασιλή Σοφία και η Αμαλία για να μην επιτρεπεί μια συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. Και από ό,τι βλέπετε, υπάρχει μια σχετική ένταση. Θα μας πει τι συνέβη και ο Δημήτρης Καραστεφανής. Λοιπόν, πριν από 5 λεπτά περίπου, ένα φορτηγό το οποίο θα μοίραζε τα πρώτη ανάγκη, νομίζω, ήδη. Μόνο σε Έλληνες. Από μέλη της Χρυσής Αυγής, έκανε την εμφάνισή του. Εκεί το έκοψαν οι αστυνομικοί, δεν επέτρεψαν στη Μεγάλη Βρετάνια που βρισκόταν να περάσει. Μια ομάδα 30 ατόμων πήγε να το πάρει, να σπάσει τον κλειό για να πάρει το φορτηγό, και εκεί υπήρξε ένταση με τους αστυνομικούς. Έγινε και χρήση, περιορισμένη χρήση χημικών, με τέτοια ζέστη τώρα, καταλαβαίνετε. Ναι. Και αυτήν την ώρα βλέπετε ότι υπάρχει έτσι μια αναστάτωση. Λόγω ζέστης δεν έπεσαν πολλά χημικά, δηλαδή. Όχι. Περιορισμένη χρήση χημικών έγινε. Δεν χρειάστηκε να γίνει. Πάντως υπάρχουν τουλάχιστον 4 δημιουργίες των ΜΑΤ που βρίσκονται στο σημείο και θα δούμε βέβαια ποια θα είναι η εξέλιξη. Να σας πούμε ότι, όπως καταγγέλει ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει δεχθεί τη συγκέντρωση, δεν έχει ζητηθεί άδεια. Ότι γίνεται χωρίς να ζητηθεί άδεια. Ο κύριος Καμίνης έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Έχει πει ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί αυτού του είδους διαδικασία. Αργότερα θα συνομιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη. Επί τόπου βρίσκεται η Ναντίνη Χαρδαλιά, η ρεπόρτερ μας. Έλα, Ναντίν. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Βλέπετε, φαντάζομαι, την εικόνα που σας δίνει ο συνάδελφος Ελευθερής ο Κόσκολος. Εξακολουθούν να είναι συγκεντρωμένα επί της Αμαλίας αρκετά μέλη της Χρυσής Αυγής. Νωρίτερα να πούμε ότι όταν έφτασε εδώ το φορτηγό της Χρυσής Αυγής προκειμένου να ξεκινήσει τη διανομή τροφίμων που είχε προαναγγείλει με τίτλο «Διανομή τροφίμων της Λαμπρής για χιλιάδες ελληνικές οικογένειες», η αστυνομία κινητοποίησε το φορτηγό και πήρε τα κλειδιά προκειμένου να μην προχωρήσει. Και προς τη στιγμή επικράτησε και ένταση, καθώς οι αυγείς επέμεναν να συναντηθούν στο συγκεκριμένο σημείο, παρά την απαγόρευση και την άρνηση του κυρίου Καμίνη από εχθές. Ο κύριος Καμίνης, να θυμίσουμε ότι είχε εκδώσει ανακοίνωση λέγοντας ότι η Χρυσή Αυγή ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο είναι προκλητική. Χαρακτήρισε την εκδήλωση αυτή ως συσίτια μίσους. Και μάλιστα είπε ότι δίνουν την εικόνα εξαθλίωσης της πόλης με δράση ρατσιστική και ξενόφοβης, όπως είπε χαρακτηριστικά η Ελεημοσύνη, και κατέστησε σαφές ότι δεν θα το επέτρεπε. Εξακολουθούν να βρίσκονται εδώ συγκεντρωμένες και δυνάμεις των ΜΑΤ και των ΙΜΕΤ, όμως σε απόσταση από τους συγκεντρωμένους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ηρεμία, καθώς αποφασίσει. Ναι, και να σου πω κάτι τώρα, έτσι που τα βλέπω τα πράγματα και εσύ από εκεί είσαι. Είναι καμιά 40 άτομα. Δεν μπορεί να γίνει άνω κάτω το κέντρο για 40 τέτοια άτομα. Μέρα έτσι και τέτοια μέρα τώρα που τα μαγαζιά και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, τώρα είναι λίγα άτομα. Είχαμε, σας λέω, και μια ένταση νωρίτερα όπου ουσιαστικά ψέκασαν και κάποια χημικά οι αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να απομακρύνουν τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Τώρα βλέπω ότι απομακρύνονται και οι δυνάμεις των ΜΑΤ, προφανώς για να τους αφήσουν να αποχωρήσουν και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα, να είναι δηλαδή διακριτική η θέση τους και η παρουσία τους εδώ. Όπως σας είπα, ο κύριος Καμίνης είχε απαγορεύσει να γίνει συγκεκριμένη εκδήλωση. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Καμίνη σε λίγο. Θα μιλήσουμε και μαζί του, να μας πει και ακριβώς θέση του. Βέβαια, να σας πω ότι ήταν σκληρή και η απάντηση της Χρυσής Αυγής, οπότε θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα πασχαλινό σκηνικό εντός εισαγωγικών σύγκρουσης ή λεκτικής τουλάχιστον σύγκρουσης στο Σύνταγμα και τέτοιες μέρες, διότι η Χρυσή Αυγή χαρακτήρισε τον κύριο Καμίνη λαθρολάγνο και μάλιστα επεσήμενε στη χθεσινή της ανακοίνωση ότι στην Ελλάδα έχουμε ακόμη δημοκρατία και το δικαίωμα του συνέρχεται, δεν μπορεί κανείς να τους το στερήσει. Αν βλέπετε και στην Ελλάδα. Και ο κύριος Καμίνης λαθρολάγνος, όπως και η Εκκλησία με τα συσίτια της που δεν κοιτάει θρήσκευμα και εθνικότητα, όπως και ο Δήμος και η άλλη τοπική δήμη, επίσης η περιφερειακή με τα κοινωνικά παντεβολία που δεν κοιτούν επίσης εθνικότητα, και τον ανθρώπους και οικογένειες και παιδιά. Μάλιστα. Φαίνεται ότι φεύγουν πάντως. Διαφορά αντίληψη για τον ανθρωπισμό. Ναντίν, να σε ρωτήσω, οι δρόμοι έχουν ανοίξει? Η Αμαλία είναι ανοιχτή και βλέπω τώρα και ένα προγνώμο που ανοίγει και την κορδέλα για να φύγουν προς το Σύνταγμα, διότι ήταν μόνο προς την Πανεπιστημίου και όχι προς το Σύνταγμα. Τώρα άνοιξαν κανονικά. Άλλωστε, τα μέλη της Αυγής φεύγουν συντεταγμένα αυτή τη στιγμή, φωνάζοντας το γνωστό του σύνθημα.